συνέβη αυτό που συνέβη στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς, ανάμεσά τους και ένα Ελληνόπουλο, νέο παιδί με όνειρα, ο Ιωνάς, γιος σπουδαίας οικογένειας του Ισραήλ, σπουδαίος γιατρός ο μπαμπάς και η μαμά. Στην εκπομπή και στην Κατερίνα Σουλιώτη μίλησαν όλοι. Θέλω να πω, μίλησε και ο πατέρας του, μίλησε και ο θείος του, μίλησε και η σύντροφός του που θα ήταν η αραγωνιαστικιά του και θα έφτιαχνε τη ζωή του και η μητέρα της. Είναι τα δικά μας συλληπιτήρια προς αυτή την οικογένεια και ξέρετε το δύσκολο πια είναι ότι λόγω της κατάστασης δεν μπορούν να πάνε και οι άνθρωποι από εδώ προκειμένου να είναι στην κηδεία αυτού του παιδιού. Υπάρχουν και αυτές οι δυσκολίες. Το δικό μας αντίο σε αυτό το παιδί που ήταν γεμάτο όνειρα και που δολοφονήθηκε, να μην το ξεχνάμε, είναι αυτό που θέλει και η οικογένεια να ακούγεται. Δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Παρακαλώ. Όλη η Ελλάδα θρυνεί για τον 26χρονο Ιωνά, που είναι ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ο Έλληνας πολίτης Ιεροσολύμων με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη ήταν ένας αγαπητός νέος που σπούδαζε αρχιτεκτονική. Ο πατέρας του ήταν νευροχειρουργός στα Ιεροσόλυμα και η μητέρα του παιδίατρος. Στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη μίλησε τόσο ο πατέρας όσο και ο θείος αλλά και ο ξάδελφός του. Πήγε να κάνει μια εργασία για το Πανεπιστήμιο χθες στο Τελ Αβίβ για να δει τους σταθμούς μετρό για την αρχιτεκτονική, για τον Τραμπ, τους σταθμούς. Και βρέθηκε αυτή την ώρα, την καταραμένη ώρα, τις 7 η ώρα, στο σταθμό της Γιάφο, στο Τελ Αβίβ. Και τον πυροβόλησε τον τρομοκράτη με 4 μέρες. Εμείς το μάθαμε, ήρθατε. Είχαμε χάσει κάθε επαφή, γιατί δεν, ίσως δεν είχε και μπαταρία στο κινητό του, αλλά δεν είχαμε καμιά απολύτως επαφή. Και ήρθαν εδώ στις 12 το βράδυ για την αστυνομία και από το στρατό να μας ειδοποιήσουν και τρελαθήκαμε. Δεν υπάρχει και ψυχή. Είναι εδώ πέρα δεκάδες φίλοι έρχονται και θρυνούν από πλήτε, δεν μου τα πιστεύει κανένα. Πιο αθώος, άμα πρέπει το πιο αθώο παιδί που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Και τώρα που οργάνωσε όλη τη ζωή και είχε οργανώσει, τελειώνει τις σπουδές του και οργάνωσε να βρει και δουλειά, θα άρχισε την άλλη εβδομάδα σε ένα γραφείο εδώ στην Ιερουσαλήμ. Είχε μια καινούργια φίλη εδώ και κάποιους μήνες από τη Θεσσαλονίκη, που θα έκανε και αυτή το διδακτορικό εδώ και την δέχτηκαν στο Πανεπιστήμιο για να είναι μαζί. Νίκασε ένα σπίτι που θα μπαίναν την άλλη εβδομάδα. Όλα ήταν έτοιμα. Αραβωνιασμένο το παιδί. Όχι, αλλά ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Ήταν και οι δύο έτοιμοι γι' αυτό. Για χωρίσουν. Το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Είναι κάτι αδιανόητο. Να την πληρώνουν οι αθώοι άνθρωποι, οι πιο αθώοι, οι πιο αθώες ψυχές σε αυτή την τρέλα εδώ πέρα που έχει μεταξύ των δύο πλευρών που και οι δύο είναι τρελοί. Και οι δύο είναι τρελοί. Δεν μπορείς να βγάλεις καμιά άκρη. Και την πληρώνουν οι αθώοι. Ζείτε και χρόνια εκεί, νομίζω, μαζί με τη σύζυγό σας. 37 χρόνια είμαστε. 37 χρόνια. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη. Είμαι ο ξάδερφος του Ιωνά. Αυτός μένει με την οικογένειά του, μένει σε Ισραήλ. Ήταν από την τρομοκρατική επίθεση αυτό που λένε. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν κάποιοι με όπλα και τις πυροβόλησαν. Βγήκαν οι δύο Παλαιστίνοι τρομοκεύονοι. Και το αυτόματο και βαρούσαν να είναι όποιο βρίσκανε στη στάση εκεί. Δεν σηκώνεται αυτό, λένε. Το κλαίμε όλη μέρα και όλη νύχτα. Συντετριμμένη και η σύντροφός του με την οποία είχαν σχεδιάσει το μέλλον τους. Θα μετακόμιζαν μαζί σε νέο σπίτι, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Στην Κατερίνα Σουλιώτη μίλησε η σύντροφος του Ιωνά, αλλά και η μητέρα της που πριν από λίγα χρόνια έχασε και εκείνη το σύζυγό της. Όλη η Ελλάδα θρυνεί για τον αραβωνιαστικό σου, Μαργαρίτα μου. Ευχαριστώ πολύ. Πώς το έμαθες? Η αστυνομία μας το είπε αυτό. Η αστυνομία. Εσύ που ήσουν στη Θεσσαλονίκη? Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σε ρωτήσω μόνο αυτό. Θα πας στην κηδεία, θα μπορέσεις να πας στην κηδεία? Δεν γνωρίζω. Ήδη έχουμε περάσει κάτι ανάλογο. Τώρα βιώνουμε ένα νέο Γολγοθά.